φάνηκα τόσο λαϊνός. Θα σκοτώσω αυτόν τον κλάρο. Σε λίγο θα σκοτώσω και τον εαυτό μου με τον ίδιο τρόπο. Αυτό άρχισε από εκείνη την βραδιά. Το έργο μου είχε τόσο άδειξη τέλος. Οι γυναίκες δεν συγχωρούν την αποτυχία. Δεν έκαψα όλο. Κάθε φίλο. Κάθε κομματάκι. Όλες οι δέξτες να φωνάξω πόσο δυστυχισμένος νιώθω. Πάντα θα είσαι. Αναρισίες. Αναρισίες όλα αυτά. Κανένας δεν αφόρασε την επόμενη σώμα. Δεν αξιότητες όλα και σήμερα με τα τόση και τις ερωμένες. Μας κλείσαν τη σχολή, κάνουμε το δρόμο μας σκηνή. Αυτή την εβδομάδα συμπληρώθηκε ένας ολόκληρος χρόνος που οι σχολές μας έκλεισαν. Ένα χρόνο τώρα γίναμε σπουδαστές εξ αποστάσεως. Παρατηρητές και ακροατές. Θεατές της ζωντανής διαδικασίας των σπουδών μας. Γίναμε θεατές στην τέχνη που θα έπρεπε να κάνουμε. Όλο αυτό το διάστημα παλεύουμε για να ανοίξουν οι σχολές μας. Με όλα τα απαραίτητα μέσα. Τώρα! Να μην χαθεί άλλος χρόνος. Παλεύουμε να ανοίξουν οι σχολές μας για να υπάρχουν αύριο νέοι καλλιτέχνες. Δεν θα καταλήξουμε τον αγώνα για τις σπουδές μας. Καθώς οι σπουδές μας τώρα γίνονται αντικείμενο διεκδίκησης. Τώρα, όλοι οι φοιτητές θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τις δικές μας σπουδές. Δεν εγκαταλείπουμε. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν, εμπιστευόμαστε μόνο τις δικές μας δραστηριότητες. Και δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στις σπουδές μας. Δεν χαρίζουμε σε κανέναν τις ζωές μας και το μέλλον μας. Έχουμε φωνή, ανοίξτε το